Και να το τζάμπολ τώρα από τον Κώστα Ρίγα. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Στεργάκος, Κοροναίος. Κοροναίος μαρκάρε το Δοξάκη, θα χάσει την μπάλα, κερδίζει ο Φιλίππου. Ο Φιλίππου στον Γκάλι. Γιαννουζάκος, προσποίηση και το πρώτο καλάθι, 2-0 υπέρ του Άρη, με αυτό το καλάθι του Μιχάλη Γιαννουζάκου που βλέπουμε εδώ. Τώρα Κοροναίος για τον Παναθηναϊκό. Δίνει στο Βίδα, αυτός για τον Στεργάκο, κόβει ο Γιαννουζάκος. Γκάλις τώρα για τον Άρη. Θα κάνει το σούτ υποπίεση, αστοχή, κερδίζει ο Κογκολάκης. Τυφλή παλιά προς τον Στεργάκο, έτρεξε τελικά ο Κοροναίος και πρόλαβε την μπάλα πριν γκάουτ. Πάντα Κοροναίος, κόντος, μαρκάρει το Κολακτσάνη, θα κάνει το σούτ υποπίεση, είναι άστοχο. Προσπάθησε ο Στεργάκος να κερδίσει το rebound, αλλά έδιωξε την μπάλα πλάγια. Και νέα επίθεση για τον Άρη. Ένα σφύριγμα τώρα από τον κύριο Ρίγα. Κάτι ανώμελο έχει συμβεί. Ναι, υπάρχει ένα πλαστικό ποτήρι, μπουκάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο που τώρα το πήρε κάποιος υπάλληλος του γηπέδου. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο κύριος Ρίγας, θα σκουπιστεί το τερέν. Και αξίζει να σημειωθεί ότι φυσικά το γήπεδο, το κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου είναι κατάμεστο από οπαδούς και των δύο ομάδων, που βέβαια στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε το σκούπισμα του τερέν. Επαναλαμβάνω, το σκορ είναι 2-0 υπέρ του Άρη με το καλάθι του Μιχάλη Γιαννουζάκου. Και ακόμα δεν έχουμε συμπληρώσει το πρώτο λεπτό του αγώνα. Απομένουν για να λήξει το πρώτο ημίχρονο 19 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με πλάγιο από την πλευρά του Άρη. Ο Δοξάκης στον Γκάλι. Γκάλις τώρα. Δοξάκης. Ταχτσάνης. Δοξάκης. Γιαννουζάκος, Γκάλις, Δοξάκης, Ταχτσάνης, Δοξάκης, προσποίηση και το σουτ κόβεται από τον Κοκολάκη, κερδίζει όμως ο Γιαννουζάκος την μπάλα. Ο έμπειρος Μιχάλης Γιαννουζάκος και διώχνει σε πλάγιο τώρα ο Βίδας. Και λέγαμε για τον Γιαννουζάκο που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Χαμφ για να τη συνεχίσει στην ΑΕΚ και να την τελειώσει μάλλον τώρα στον Άρη. Έκοψε ο Στεργάκος σε πλάγια. Και πάλι μπάλα πλάγια. Ενώ αυτή τη στιγμή μπαίνει στο γήπεδο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιώργος Μαρδινογιάννης, αποθεούμενος από το κόσμο του Παναθηναϊκού. Γκάλις, 4-0 υπέρ του Άρη. Κοροναίος, Κοκολάκης, Βίδας, θα κάνει το σουτ, κερδίζει ο Κοκολάκης το rebound, είναι άστοχο το σουτ, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Αχτσάνη και έτσι έχει το δικαίωμα για τρεις βολές. Πάλι μία διακοπή. Υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα με το τερέν. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι το σημερινό παιχνίδι θα κρίνει κατά 99% τον τίτλο του πρωταθλητή. Θεωρείται δηλαδή
ένας τελικός για το πρωτάθλημα, αν μπορεί να υπάρξει τέτοιος όρος. Για ένα πρωτάθλημα που επεφύλαξε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Ήδη οι δύο διεκδικητές, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, έχουν από 4 ήττες, κάτι πρωτοφανές για το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Αλλά οπωσδήποτε, παρά το ενδιαφέρον αυτό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι το πρωτάθλημα προστάθηκε σε υψηλή αγωνιστική στάθμη. Δηλαδή αυτός ο συναγωνισμός ήταν αποτέλεσμα μιας πτώσεως των ισχυρών ομάδων παρά κάποιας ανόδου, κάποιας αισθητής ανόδου άλλων ομάδων που στα περασμένα χρόνια δεν έπαιζαν ρόλο πρωταγωνιστή. 4-2 τώρα είναι το σκορ υπέρ του Άρη μετά τις δύο εύστοχες βολές του Δημήτρη Κοκολάκη. Κέρδισαν την μπάλα επέκτος του Παναθηναϊκού με τον Κοροναίο. Πάσα στον Στεργάκο και αυτό το καλάθι, δύσκολο καλάθι από τον Ντέιβιτ Στεργάκο. 4-4 το σκορ. Και Γκάλης τώρα για τον Άρη που δίνει στο Δοξάκι. Πάλι Γκάλης για τον Φιλίππου, αυτός κλείνεται. Κερδίζει την μπάλα ο Βίδας και επιθετικό φάουλ του Τάκη Κοροναίου πάνω στον Δοξάκι, που είχε πάρει έγκαιρα θέση μπροστά στον playmaker του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Δοξάκης, πάντα Δοξάκης σε θέση playmaker. Γιαννουζάκος κάνει την προσποίηση, θα χάσει την μπάλα, αλλά ο κύριος Λόρτος καταλογίζει φάουλ στον Κοκολάκη. Μάλλον μια αυστηρή ποινή, γιατί ο Κοκολάκης εκείνη τη στιγμή είχε γεσμένη την πλάτη του στον Γιαννουζάκο. Αυτή τη στιγμή ο Γιαννουζάκος θα πετύχει το καλάθι, 6-4 για τον Άρη. Και ο Κοροναίος τώρα. Ο Κοκολάκης, φάουλ, έχει χρεωθεί ο Φιλίππου, που όπως δείχνει ο κύριος Δρίγας, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, έσπρωξε τον Δημήτρη Κοκολάκη προκειμένου να μην πάρει την μπάλα. Στεργάκος, Κοκολάκης, κάνει την μπάλα, κερδίζει ο Βίδας, θα κάνει το σούτ απ' έξω, εύστοχο, 6-6. Ισοφαρίζει το σκορ. 16 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Δοξάκης τώρα. Γιαννουζάκος, Δοξάκης. Ταχτσάνης, πάλι Δοξάκης. Θα κάνει απ' έξω το σούτ, αστοχή. Κερδίζει ο Κόμπερ το rebound. Και ο Κοροναίος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γρήγορα θα κάνει το σούτ που είναι άστοχο, κερδίζει ο Φιλίππου. Δοξάκης προσπαθεί να φύγει γρήγορα μπροστά, κλείνεται τον Κοροναίο, κάνει το σουτ με ταμπλό, 8-6 για τον Άρη το σκορ. Κοροναίος τώρα. Βίδας, λάθος πάσα, κερδίζει ο Γιαννουζάκος. Γκάλης, το Γιαννουζάκο, προσποίηση και το καλάθι παρά την πίεση του Στεργάκου. 16 το σκορ για τον Άρη. Κοροναίος τώρα. Προσπαθεί να βρει διέξοδο, κόβεται από τον Φιλίππου, Στεργάκος το rebound και το καλάθι με σουτ με ταμπλό. 18 το σκορ υπέρ του Άρη. Γκάλης τώρα σε θέση playmaker. Δίνει στον Παχτσάνη, αυτός τον Δοξάκη. Γκάλης πάλι. Παναθηναϊκός παίζει ζώνη. Δοξάκης στο σούτ απ' έξω, αστοχή, κερδίζει ο Κοκολάκης. Κοροναίος. Κόντος. Κοροναίος. Πάλι Κόντος. Το σούτ υποπίεση, αστοχή, follow του Κοκολάκη και ισοφαρίζει το σκορ 10-10. Μια πολύ ωραία προσπάθεια του Δημήτρη Κοκολάκη. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους αυτός βρέθηκε πιο ψηλά και έστειλε την μπάλα στο καλάθι μετά το άστοχο σούτ του Αποστολικόντη. Γκάλης, το σούτ απ' έξω, είναι άστοχο, κερδίζει ο Βίδας. Θα βγει γρήγορα μπροστά, θα κάνει το σούτ, αστοχή, κερδίζει ο Φιλίππου. Γκάλης τώρα. Reverse dribble, προσπαθεί να ξεφύγει. Γιαννουζάκος, Δοξάκης, Γκάλης. Μπαίνει προς τα μέσα, κάνει το σουτ, υπό την πίεση όμως του Κοκολάκη, κερδίζει ο Γιαννουζάκος και φάουλ του Κοκολάκη πάνω στο Μιχάλη Γιαννουζάκο, που έτσι έχει δικαίωμα για τρία σουτ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Δημήτρη Κοκολάκη, όπως βλέπετε και στη γραμματεία. Είναι το δεύτερο φάουλ του Δημήτρη Κοκολάκη.
Και αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Γιαννουζάκος έχει δικαίωμα για τρεις βολές από τη θέση του φάουλ, ενώ το σκορ είναι 10-10, 14 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 11-10 τώρα για τον Άρη. Και 12-10. Κορονέος για τον Παναθηναϊκό. Κορονέος που μαρκάρεται από το Δοξάκι. Ο Άρης παίζει man to man. Βίδας. Στεργάκος Κορονέος. Προσπαθεί να ξεφύγει. Θα κάνει τον πάσιμο. Κόβεται όμως από τον Φιλίππου με φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Φιλίππου. Και δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές από τον Τάκη Κορονέο, που μειώνει το σκορ τώρα σε 12-11. Και ισοφαρίζει 12-12 χωρίς να χρειαστεί την τρίτη βολή, μια και στόχησε στις δύο πρώτες. Δοξάκης, ο playmaker του Άρη, που παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά εφέτος. Δοξάκης, Ταχτσάνης, προσποίηση, κλείνεται το Κοκολάκι, κόβεται τελικά, αποτυγχάνει στο σουτ. Κορονέος, σκαυτή πάσα στον Κόντο και το καλάθι, ο πρώτος εθνικιασμός από πλευράς Παναθηναϊκού και η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός προηγείται στο σκορ 14-12. Γκάλης, Δοξάκης. Γκάλης, το σουτ απ' έξω, αστοχή, κερδίζει ο Φιλίππου. Προσποίηση από τον Φιλίππου, άστοχο σουτ, κερδίζει ο Γιαννουζάκος, θα χάσει όμως την μπάλα, θα την ξανακερδίσει και θα την ξαναχάσει, αλλά θα κερδίσει φάουλ από τον Βίδα. Φάουλ από τον Βίδα και έτσι ο Άρης έχει το δικαίωμα να κάνει μια νέα επίθεση επαναφέροντας την μπάλα από πλάγια θέση. Εντάξει, ακούγονται αποδοκιμασίες για αυτό το φάουλ που καταλογίστηκε στο Βίδα, ενώ ο Μιχάλης Γιαννουζάκος ζητάει να διακοπεί το παιχνίδι γιατί χτυπήσει το πόδι. Πράγματι διακόπτει το παιχνίδι, βλέπετε εδώ το Γιαννουζάκος ξαπλωμένο στο έδαφος, έτοιμο να δεχτεί τις περιποιήσεις από τους ανθρώπους του Άρη. Να όμως που ο Μιχάλης Γιαννουζάκος σηκώνεται, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Και πάλι στον αγώνα Ταχτσάνης, η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Ο Γιαννουζάκος, ο Δοξάκη, Φιλίππου, Δοξάκης, θα κάνει το σούτ από την νοϊκή θέση και θα ισοφαρίσει 14-14. Βίδας τώρα για τον Παναθηναϊκό. Κορονέος. Πάντα Κορονέος, δίνει στο Βίδα. Αυτός για τον Κόντο, Κορονέος. Βίδας, κάνει το σούτ απ' έξω, είναι εύστοχο, 16-14 υπέρ του Παναθηναϊκού. Γκάλης τώρα. Δοξάκης, Γιαννουζάκος μέσα στη ρακέτα, προσπαθεί να ξεφύγει, κόβεται όμως από το Στεργάκο, κερδίζει ο Βίδας. Ωραία πάσα στον Κόντο και το καλάθι με εμβολιασμό, 18-14 για τον Παναθηναϊκό. 12 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γκάλης τώρα για τον Άρη. Δοξάκης, Ταχτσάνη στο Φιλίππου. Αυτός κλείνει το Κοκολάκι, προσπαθεί να μπει, θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Δημήτρη Κοκολάκη και ο νεαρός Φιλίππου, ένας παίκτης που παίζει και αυτός για πρώτη χρονιά εφέτος στον Άρη, έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Φιλίππου έπαιζε πέρυσι σε ομάδα Β' Εθνικής και συγκεκριμένα στα Γιάννενα. Ευστοχή ο Φιλίππου, 18-15 το σκορ. Πάντα 18-15 και δικαίωμα για μία βολή ακόμα. Άστοχη και η τρίτη βολή. Κοκολάκης θα χάσει την μπάλα του Ταχτσάνη, αλλά
Ο παίκτης του Άρη έχει πατήσει έξω, έτσι η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 18-15, 12 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κοροναίος τώρα, Βίδας. Λάθος πάσα, τελικά θα κερδίσει ο Κοκολάκης, θα κάνει προσποίηση και το καλάθι, ένα δύσκολο καλάθι από τον Δημήτρη Κοκολάκη, 20-15 το σκορ. Γιάλης, Δοξάκης, Γιαννουζάκος, Δοξάκης, Γιαννουζάκος, ο Δοξάκης το σούτ απ' έξω, αστοχή. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και χρεώνεται με φάουλ ο Μιχάλης Γιαννουζάκος πάνω στο Δημήτρη Κοκολάκη. Είναι το πρώτο φάουλ του Γιαννουζάκου, όπως βλέπετε και εδώ. Και τώρα Κοροναίος στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό, δίνει στον Κόντο, Κοροναίος. Οι Αριανοί έχουν γυρίσει σε ζώνη. Στεργάκος, το σουτ, εύστοχο, 22-15, 7 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό πριν φτάσουμε στα μισά του πρώτου μηχρόνου. Απομένουν 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ταχτσάνης στον Δοξάκη. Γκάλης. Υποπίεση, άστοχο σουτ, κέρδισε Ταχτσάνης, μπήκε προς τα μέσα, δεν μετράει το καλάθι, είναι 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα. Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος, όπως επισήμανε ο Θεσσαλονικιός διαιτητής, ο κύριος Λόρτος. Εδώ μεταξύ τώρα έχουμε ένα time out από την πλευρά του Άρη. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Λόρτο σε πρώτο πλάνο, είναι ο διαιτητής που στήριξε τα 3 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το καλάθι του Ταχτσάνη. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Κοροναίος τώρα στον Κόντο. Αυτός κερδίζει φάουλ από τον Ταχτσάνη. Όχι, το φάουλ χρειάστηκε στο Φιλίππου. Είναι το τρίτο φάουλ του Φιλίππου. Τρία ο Φιλίππου, τρία και ο Κοκολάκης. Κόντος, προσποίηση και φάουλ τώρα από τον Ταχτσάνη. Ενώ ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Ιβκοβιτς, ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή. Θα βάλει τον Παραμανίδη στη θέση του Φιλίππου. Να ο Παραμανίδης που μπαίνει στον αγώνα. Κοροναίος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ με ταμπλό, άστοχο και φόλεϊ του Βίδα. Ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Κυριάκο Βίδα. Κάνει το σκόρ 24-15, 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Δοξάκης από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Πάλι Δοξάκης. Γιαννουζάκος. Κόβεται με φάουλ από τον Στεργάκο. Το πρώτο φάουλ του Ντέιβιντ Στεργάκου που δίνει το δικαίωμα στον Μιχάλη Γιαννουζάκο να εκτελέσει τρεις βολές από τη θέση του φάουλ. 24-16 και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω, μάλλον να επισημάνω, ότι αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου μηχρόνου θα συνδεθούμε με το στούντιο της Αγίας Παρασκευής για να παρακολουθήσετε το δελτίο ειδήσεων, ενώ αμέσως μετά θα επανέλθουμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για το δεύτερο ημίχρονο. Βίδας, το σουτ άστοχο, κερδίζει ο Γιαννουζάκος. Γκάλης για τον Παραμανίδη, έκοψε όμως ο Βίδας. Κοροναίος. Κόντος. Το σουτ άστοχο, έχει κερδίσει φάουλ όμως από τον Γιαννουζάκο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μιχάλη Γιαννουζάκου, 7ο για τον Άρη μέχρι στιγμής. Και η μπάλα θα παιχθεί πλάγια από τους παίκτους του Παναθηναϊκού. Κοροναίος στο Στεργάκο. Αυτός το σουτ από την κορφή της ρακέτας κάνει το σκορ 26-17. Γκάλης, Δοξάκης, Παραμανίδης, το σουτ απ' έξω, αστοχή, κερδίζει ο Στεργάκος την μπάλα. Κοροναίος τώρα,
Πάντα κορονοϊός. Ευστοχή, 28-17, 11 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό, 9,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ είναι φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Άρη. Δεν έχει αποδώσει άλλωστε καθόλου σχεδόν το μεγάλο του ατού ο Νίκος Γιάλης. Παραμανίδης τώρα κόβεται από Στοργάκο στα ίσια. Νέο σου του Παραμανίδη που αστοχεί. Θα ξανακερδίσει την μπάλα ο παίκτης του Άρη και αυτή τη φορά θα μειώσει το σκορ σε 28-19. Να ο Παραμανίδης. Κόντος, Κορονέος, Στεργάκος, Κορονέος το σούτ με ταμπλό. 30-19 με αυτό το μακρινό καλάθι του Τάκη Κορονέου. Και Γιάλης τώρα για τον Άρη. Δοξάκης. Γιάλης. Ταχτσάνης, Δοξάκης, Γιαννουζάκος. Μεραβέρσα θα πετύχει το καλάθι. 30-21. 8,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του Άρη με 30-21 στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για το φετινό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Βίδα στο Κοκολάκι, Κόντος, το σούτ απ' έξω, άστοχο, θα κερδίσει ο Δοξάκης. Θα προσπαθήσει να φύγει γρήγορα στην επίθεση. Γκάλης, το σούτ υποπίεση, αστοχή, follow όμως του Παραμανίδη, κάνει το σκορ 30-23. Να ο Παραμανίδης. Και τώρα ο Κορονέος για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό που βλέπω να ετοιμάζει τον Παπαντονίου. Δεν θα μετρήσει το καλάθι του Στεργάκου. Έχει προηγηθεί φάουλ. Έχει προηγηθεί φάουλ του Ταχτσάνη. Είναι το τρίτο φάουλ του, για τον παίκτη του Άρη. Και τώρα γίνεται η αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε τον Παπαντονίου με το νούμερο 7 να ετοιμάζεται για να μπει στον αγώνα. Ο Κοκολάκης είναι αυτός που θα φύγει από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του ο Παπαντονίου. Έχουμε λοιπόν σκορ 30-23 και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Βίδας τώρα δίνει στον Κορονέο. Στεργάκος. Πάλι Κορονέος. Ο Άρης έχει γυρίσει πάλι μαντουμάν. Και φάουλ το Δοξάκη πάνω στον Κορονέο στην προσπάθειά του να του αποσπάσει την μπάλα. Είναι το πρώτο φάουλ του Δοξάκη. Και έχει δικαίωμα ο Κορονέος για δύο σουτ, γιατί ήδη ο Άρης έχει συμπληρώσει 9 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. 31-23 το σκορ. Αλλά κερδίζει πάλι ο Κορονέος μπάλα. Ένα σφύριγμα, δεν μετράει το καλάθι. Έχουν καταλογιστεί βήματα στον playmaker του Παναθηναϊκού. Δοξάκης τώρα για τον Άρη. 7,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου χρόνου. Πάντα Δοξάκης, Γκάλης, Αχτσάνης, Παραμανίδης. Το σούτ από μακριά, ευστοχή, 31-25. Μείωσε ο Άρης σε 6 πόντους τη διαφορά, ενώ κάποια στιγμή είχε φτάσει στις 11. Κορονέος. Πάντα Κορονέος. Δίνει στον Κόντο. Εύστοχο το σούτ του Κόντου, παρά την πίεση των Ταχτσάνη Γκάλης, κάνει το σκορ 33-25, 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μικρόνου. Γκάλης, Ταχτσάνης, Δοξάκης, Παναθηναϊκός επιμένει στη ζώνη, Γιαννουζάκος πήρε την μπάλα μέσα στη ρακέτα, με ταμπλό προσπάθησε να πετύχει το καλάθι αλλά αστόχησε. Κορονέος τώρα, Βίδας, γρήγορα το σούτ, από καλή θέση, κάνει το σκορ 35-25. Και να η διαφορά πάλι που έφτασε στους 10 πόντους, ενώ προς στιγμή ο Άρης είχε μειώσει στους 6. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Απομένουν 6 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Δοξάκης, Γιάλης, Ταχτσάνης. Δοξάκης, Γιάλης. Το σούτ από τον Παραμανίδη είναι εύστοχο. 2-2 ο Παραμανίδης και το σκορ 35-27. Ο Κορονέος τώρα μαρκάρεται πάντα από το Δοξάκη.
Κοροναίος. Στεργάκος, το σουτ εύστοχο. Κάνει το σκορ 37-27. Δοξάκη στον Γκάλι. Ταχτσάνης. Δοξάκης. Πάντα Δοξάκης, το σουτ αστοχή. Προσπάθησε φόλεου Παραμανίδης, αλλά ο Γιαννουζάκος κέρδισε στη συνέχεια την μπάλα και έκανε φάουλ πάνω στον παίκτη του Άρη, ο Παπαντονίου. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Πολίτης, ζήτησε ένα time out. Το φάουλ που έγινε από τον από τον Παραμανίδη, από τον Παπαντονίου, ήταν το πρώτο φάουλ. Εδώ θα ξαναδούμε την τελευταία φάση. Ο Ταχτσάνης κατόχος της μπάλας. Θα δώσει στο Δοξάκη. Αυτός τον Παραμανίδη. Πάλι Δοξάκης. Σουτ υποπίεση. Άστοχο. Παραμανίδης προσπαθεί για το follow. Θα αποτύχει. Γιαννουζάκος θα κερδίσει την μπάλα και ο Παπαντονίου θα κάνει το φάουλ στον Μιχάλη Γιαννουζάκο. Γκάλης λοιπόν, Ταχτσάνης, κάνει το σούτ απ' έξω, μειώνει σε 37-29, 5 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κοροναίος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Και εύστοχη παρά την πίεση του Δοξάκη αλλά και του Παραμανίδη που έσπευσε να βοηθήσει το συμπαίκτη του. 39-29 το σκορ. Γκάλης, Ταχτσάνης και φάουλ του Στεργάκου πάνω στο Γιαννουζάκο. Να ο κύριος Δρίγας που καταλογίζει το φάουλ, μάλλον που υποδεικνύει το φάουλ στην γραμματεία. Είναι το δεύτερο φάουλ, είναι το δεύτερο φάουλ του Στεργάκου και το 8ο του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Γκάλης, Ταχτσάνης. Πάλι Γκάλης, Παραμανίδης, Δοξάκης, όμως ο Κόντος κέρδισε την μπάλα. Κοροναίος Κόντος, το σούτ υποποίηση από μακριά, εύστοχο, 41-29, 12 πόντοι διαφορά για τον Παναθηναϊκό, η πιο μεγάλη διαφορά μέχρι στιγμής. Δοξάκης, Γκάλης, προσποίηση, μικρό μπάσιμο σούτ, καλάθι που δεν μετράει όμως γιατί έχει προηγηθεί φάουλ του Παπαντονίου πάνω στο Νίκο Γκάλης, που έχει δικαίωμα για δύο βολές από τη θέση του φάουλ, μια και με αυτό το φάουλ του Παπαντονίου ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε και αυτός 9 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Γκάλης λοιπόν δικαίωμα για δύο βολές. 41-30. Ακόμα ένα σουτ. Είναι άστοχο, θα κερδίσει ο Παπαντονίου. Και ο Κοροναίος τώρα σαν playmaker για τον Παναθηναϊκό. Κόντος, Κοροναίος, το σούτ απ' έξω. 43-30, 13 πόντοι διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Γκάλης τώρα για τον Άρη. Δοξάκης, Ταχτσάνης, Γιαννουζάκος. Αστοχή. Και τώρα ο Κοροναίος για τον Παναθηναϊκό. Κόντος, το σούτ απ' έξω, άστοχο. Κερδίζει ο Παραμανίδης, Γκάλης. Επιχειρεί ένα σούτ που είναι άστοχο, αποτυχάνει το φόλο του Γιαννουζάκου. Κερδίζει ο Κοροναίος. Βίδας. Κόντος, Βίδας πάλι, Κοροναίος. Κρατάει την μπάλα. Κάνει το σούτο πάσκιμη θέση, ευστοχή όμως, κερδίζει και φάουλ. Έτσι έχουμε 45-30 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και μία βολή για τον Τάκη Κοροναίου που μπορεί να πει κανείς ότι στάθηκε πολύ τυχερός σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πρώτον έκανε ένα σούτ που ήταν τελείως αψυχολόγητο. Δεύτερον, ευστόχησε. Γιατί δέχτηκε την πίεση του αντιπάλου. Αν δεν τη δεχόταν δεν θα ευστοχούσε.
Και τρίτον κέρδισε και φάουλ. Έτσι λοιπόν πήγαν όλα δεξιά, που λέει κανείς, όλα καλά για τον Τάκη Κορονέο. Έχουμε 45-30 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ενώ θα ξαναδούμε την προσπάθειά του. Κοιτάξτε πως πιέζεται από το δοξάκι. Έχει την μπάλα προς το καλάθι, την πλάτη προς το καλάθι. Τελικά σηκώνεται. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Ακόμα και ο Κόντος πιάνει το κεφάλι του. Λέει, εάν είναι δυνατόν, πως ευστόχησε αυτό το σουτ. Βλέπετε τον Κόντο, βλέπετε. Είδατε καθαρά τη χειρονομία του Απόστολου Κόντου. Και ο ίδιος δεν πίστευε σε αυτό το οποίο είδε. Τέλος πάντων, 45-30 υπέρ του Παναθηναϊκού. 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Τάκης Κορονέος έχει δικαίωμα για μία βολή. (Κι) 46-30, 16 πόντοι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα πήρε τη θέση του Δοξάκη σαν playmaker στον Άρη ο Ανανιάδης. Ταχτσάνης, Γκάλης, πάλι Ταχτσάνης, Ανανιάδης, Παραμανίδης, Γκάλης. Κάνει το σουτ, αστοχή, φοβερή αστοχία του Γκάλη. Κέρδισε ο Γιαννουζάκος, δίνει στο Παραμανίδη. Πρέπει να ήταν και 3 δευτερόλεπτα επέκτος του Άρη μες στη ρακέτα. Κόντος, Παπαντονίου, φρενάρει το ρυθμό, δίνει στον Κορονέο. Κορονέος στον Ιωάννου που έχει πάρει τη θέση του Βίδα. Στεργάκος, το καλάθι, 48-30, 3 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Και ο Ανανιάδης σε θέση playmaker για τον Άρη. Ταχτσάνης, Ανανιάδης, Γιαννουζάκος, προσποίηση, υπό την πίεση όμως του Στεργάκου θα χάσει το καλάθι, κερδίζει ο Άνου, δίνει στον Κορονέο, μακρινή πάσα για τον Κόντο, θα γυρίσει αυτό στη φλάση του Στεργάκο, Παπαντονίου και ένα θεαματικό καλάθι από τον Παναθηναϊκό, το πιο ωραίο του αγώνα, 50-30, 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γκάλης τώρα, Παραμανίδης, Ανανιάδης, Γκάλης κάνει το σουτ άστοχο. Αγνώριστος κυριολεκτικά ο Γκάλης. Έχει παρασύρει τον Άρη στη μετριότητα, θα έλεγε κανείς. Κέρδισε τώρα ο Γιαννουζάκος την μπάλα. Και επιτέλους ένα εύστοχο σουτ από τον Γκάλη που κάνει το σκορ 50-32, 2 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Βλέπετε εδώ τον Γκάλη. Κορονέος, πάντα Κορονέος. Κόντος, Κορονέος, κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Στεργάκο, αυτός κάνει τον πάσιμο και αφήνει την μπάλα στο ταμπλό και στο καλάθι, 52-32, ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Ντέιβιτ Στεργάκο. Γκάλης για τον Γιαννουζάκο, προσποίηση και φάουλ του Παπαντονίου πάνω στο Μιχάλη Γιαννουζάκο. Είναι το τρίτο φάουλ του Παπαντονίου, ενώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Πολίτης, έχει ζητήσει ένα time out. Βλέπετε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν και τώρα τον Τάκη Κορονέο στην επανάληψη της τελευταίας φάσης. Η πάσα στο Στεργάκο, αυτό θα βρει το κενό, θα μπει προς τα μέσα. Θα κλειστεί τελικά από δύο, αλλά με προσποίηση θα αφήσει την μπάλα στο ταμπλό που θα πέσει μέσα στο καλάθι. Απομένουν 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σκορ 52-32 για τον Παναθηναϊκό και ο Γιαννουζάκος στα φάουλ που αστοχεί στην πρώτη βολή. Θα μειώσει τώρα σε 52-33. Πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη, ο Ανανιάδης πάνω στον Κορονέο. Αυτός επιχειρεί τον πάσιμο, κόβεται από τον Γιαννουζάκο. Ξανακερδίζουν όμως την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κόντος δίνει στον Κορονέο. Πάντα Κορονέος. Το σουτ με ταμπλό και το καλάθι. Ενώ έχει χρεωθεί και φάουλ ο Ανανιάδης.
54-33 το σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού και δικαίωμα για μία βολή στον Τάκη Κοροναίο. Κοροναίος λοιπόν στο φάουλ, 55-33, 22 πόντοι διαφορά, 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου χρόνου. Γιάλης τώρα, Γιαννουζάκος, βρίσκει τον τρόπο να ανταποδώσει ένα καλάθι, 55-35. Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος που κινείται με μεγάλη επιτυχία μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Κοροναίος, μαρκάρεται από τον Ανιάδη, ξεφεύγει, δίνει στον Παπαντονίου, ένα σφύριγμα. Έχει γίνει φάουλ του Ταχτσάνη πάνω στον Παπαντονίου. Είναι το τέταρτο φάουλ του Ταχτσάνη που θα φύγει από τον αγώνα για να πάρει τη θέση του ο Φιλίππου. Και να οι πράσινες σημαίες στην εξέδρα του κλειστού γηπέδου του Λεωφόρου. Ο Παντονίου έχει τώρα δικαίωμα για δύο βολές. '56-35, 41 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. '57-35, Ανανιάδης για τον Άρη, Γκάλης, το σούτ εύστοχο, 57-37. 32 δευτερόλεπτα ακόμα, πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη. Κοροναίος ξεφεύγει από τον Ανανιάδη. Πάντα Κοροναίος, Ιωάννου, Παπαντονίου, Κοροναίος. Λάθος πάσα, θα ξανακερδίσει όμως την μπάλα που θα φτάσει τον Κόντο. Θα κάνει το σούτο Κόντος, αστοχή, κερδίζει ο Στεργάκος. Με ταμπλό και καλάθι. 59-37, 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. 2 δευτερόλεπτα θα κάνει από μακριά ο Γκάλης, το σούτ είναι άστοχο. Και έτσι θα τελειώσει το πρώτο μηχρόνο με 59-37 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ήδη όμως οι δύο ομάδες έχουν πάρει θέσεις για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι με την ορθόδοξη πεντάδα του, δηλαδή Ανανιάδης, Γιαννουζάκος, Παραμανίδης, Φιλίππου, Γκάλης. Ο Παναθηναϊκός με την πεντάδα που άρχισε το παιχνίδι, Κοροναίος, έκανε μπρος πίσω τώρα ο Κοροναίος. Παναθηναϊκός λοιπόν, Κοροναίος, Κοκολάκης, Κόντος, Βίδας και Στεργάκος. Και η μπάλα για τον Άρη. Ο Ανανιάδης σε θέση playmaker, δίνει στον Γιαννουζάκο. Αυτός κάνει το σουτ, αστοχή, θα κερδίσει ο Κοκολάκης. Την μπάλα στον Κόντο, από εκεί στο Βίδα, πάλι Κόντος, κόβει όμως ο Ανανιάδης. Που θα φύγει μπροστά, θα δώσει στον Γιαννουζάκο, αυτός θα κάνει τον πάσιμο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κοκολάκη. Είναι το τέταρτο φάουλ του Δημήτρη Κοκολάκη, 23 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και ενώ το σκορ είναι πάντα 59-37 υπέρ του Παναθηναϊκού, 59-38 τώρα μετά την εύστοχη βολή του Γιαννουζάκου. Και 59-39. Κοροναίος, πρεσάρει ο Άρης. Ο Ανανιάδης πάνω στον Κοροναίο. Πάντα Κοροναίος, δίνει στο Στεργάκο. Κοροναίος. Στεργάκος. Κάνει το σούτ με ταμπλό. Η μπάλα θα πέσει έξω από τη Στεφάνη. Ανανιάδης, Φιλίππου, Παραμανίδης, το σούτ με ταμπλό είναι άστοχο, κερδίζει ο Βίδας. Μακρινή πάσα στον Κόντο, προσποίηση και χάνει το καλάθι, ξανακερδίζει όμως την μπάλα και κόβεται από τον Παραμανίδη, ενώ έχει χρεωθεί φάουλ ο Ανανιάδης. Δικαίωμα για τρεις βολές στον Απόστολο Κόντο. 18 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, και ενώ το σκορ είναι 59-39, 60-39 τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού.
και 61-39 τώρα. Ανανιάδης για τον Άρη. Κάνει το σούτ απ' έξω άστοχο. Κερδίζει ο Κόντος. Κορονέος. Πάντα Κορονέος. Δίνει στο Βίδα. Αυτό στον Κορονέο. Στεργάκος. Κορονέος. Έχει πατήσει τη γραμμή και η μπάλα είναι για τον Άρη. Γιάλης τώρα. Ανανιάδης. Παραμανίδης. Ανανιάδης. Πάντα Ανανιάδης είναι στον Γκάλι. Το σούτ άστοχο, δεν πιάνει ούτε στο φάνη. Ο Βίδας έδωσε στον Κορονέο. Κόντος, Κοκολάκης, προσποίηση και το καλάθι με ταμπλό. 63-39, 24 πόντοι για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει τον ντέρμπι περίπατο μέχρι στιγμής. Ο Φιλίππο ανταποδίδει το καλάθι, 63-41. Κορονέος, Κόντος, Κοκολάκης, θα χάσει το καλάθι υπό την πίεση του Φιλίππου και πλάγιο για τον Άρη. Ο Γκάλης στον Ανανιάδη. Φιλίππου κάνει το σούτ απ' έξω, είναι εύστοχο, 63-43, 20 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό. 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Κορονέος πάντα. Φάουλ του Ανανιάδη πάνω στο Κορονέο. Ήταν το τρίτο φάουλ του Ανανιάδη. Κορονέος κάτοχος της μπάλας. Ποπολάκης. Πιεζόμενος αστοχή, αποτυγχάνει ο Βίδας στο follow που επιχείρησε. Γκάλης τώρα. Το shoot άστοχο. Θα κερδίσουν πάλι οι παίκτες του Άρη. Γιαννουζάκος στο Φιλίππου. Ανανιάδης, Γκάλης, Φιλίππου. Αστοχή, κερδίζει ο Βίδας. Και φάουλ του Γιαννουζάκου πάνω στο Κορονέο. Είναι το τρίτο φάουλ του Μιχάλη Γιαννουζάκου. Και επίσης το τρίτο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει υποπέσει μέχρι στιγμής σε 2. Κορονέος λοιπόν. Δίνει στο Βίδα. Πάλι Κορονέος. Κάνει το σούτ απ' έξω, είναι άστοχο, κερδίζει ο Γιαννουζάκος, δίνει στον Γκάλι. Θα χάσει ο Γκάλι την μπάλα από τον Κοκολάκη. Αλλά θα σφυριχθεί ένα φάουλ στον Κόντο. Είναι το πρώτο φάουλ του Αποστολικών του. Πλάγια μπάλα για τον Άρη. Το σούτ από τον Γκάλι άστοχο. Στεργάκος κέρδισε το rebound. Κορονέος. Κορονέος. Δεν μετράει το καλάθι του Κοκολάκη. Έχει προηγηθεί το φάουλ του Φιλίππου πάνω στον πανύψηλο παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι το τέταρτο φάουλ του Φιλίππου και ο Παναθηναϊκός θα παίξει την μπάλα από, θα επαναφέρει την μπάλα από πλάγια θέση, ενώ το σκορ είναι 63-43, 16 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Κοκολάκης αποτυγχάνει στην προσπάθειά του, κερδίζει ο Φιλίππου. Ανανιάδης κάνει τον πάσιμο, δίνει στον Παραμανίδη, αυτός κόβεται από το Στεργάκο. Αλλά ο παίκτης του Παναθηναϊκού χρεώνεται με φάουλ. Έτσι ο Παραμανίδης έχει δικαίωμα για 3 βολές. Το τρίτο φάουλ του Στεργάκου, όπως βλέπετε κι εσείς. Ενώ τώρα θα ξαναμπεί στον αγώνα ο Παπαντονίου στη θέση του Κοκολάκη.
Παραμανίδης λοιπόν δικαίωμα για τρεις βολές από τη θέση του φάουλ. 63-44, 19 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό. ...63-45, 18 η πόντι και ο χρονέος για τον Παναθηναϊκό. Πάντα χρονέος δίνει στον Κόντο, αυτός μαρκάρεται από τον Γιαννουζάκο, χάνει την μπάλα, Ανανιάδης. Γιαννουζάκος, το σουτ χωρίς καθυστέρηση είναι άστοχο, κερδίζει ο Στεργάκος. Χρονέος τώρα. Πάντα Κορονέος, δίνει στον Παπαντονίου. Βίδας, Κορονέος. Στεργάκος. Το σουτ εύστοχο, 65-45. Να ο Στεργάκος, 65-45, 15 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Γκάλης. Ο Γκάλης για τον Άρη που δίνει στον Παραμανίδη. Παραμανίδης πάλι για τον Γκάλη. Παραμανίδης θα κάνει το σουτ, είναι άστοχο, Γιαννουζάκος όμως βρίσκεται μόνος κατά το καλάθι και μειώνει σε 65-47. Κέρδισαν την μπάλα οι Αριανοί, αστοχή ο Γκάλης κατά το καλάθι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αγνώριστος κυριολεκτικά ο Νίκος Γκάλης στο σημερινό παιχνίδι. Και η μπάλα είναι out για τον Παναθηναϊκό. Στο πλάγιο Κόντος εδώ στον Κορονέο, Στεργάκος, Κόντος κάτω από το καλάθι, κόβει πολύ ωραία ο Φιλίππου. Και Ανανιάδης για τον Παραμανίδη, χωρίς καθυστέρηση στο σουτ, με ταμπλό ευστοχή, 65-49, 16 πόντι διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. 14 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Στεργάκος εδώ στον Κορονέο. Βλέπω ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Πολίτης, ετοιμάζει μία ακόμα αλλαγή. Θα βάλει τον Ιωάννου στο παιχνίδι. Κόντος. Αστοχή. Ο Βίδας κερδίζει την μπάλα, αλλά φεύγει out που είναι για, και είναι για τον Άρη. Ενώ θα γίνει τώρα η αλλαγή. Μάλλον είναι και time out συγχρόνως που ζητάει ο Κώστας Πολίτης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα βλέπουμε εδώ να συμβουλεύει τους παίκτες του. Να και ο Άρης, στο κέντρο ο Ίβκοβιτς, ο Γιουγκοσλάβος προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης που καταβάλει προσπάθειες για να κερδίσει η ομάδα του το χαμένο έδαφος. Εδώ ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση του παιχνιδιού, το σουτ του Παραμανίδη και το καλάθι. Και πάλι όμως σε ζωντανή μετάδοση. Ανανιάδης έδωσε στον Γκάλη, ο Γκάλης πάλι στον Ανανιάδη. Γκάλης, το σούτ απ' έξω, άστοχο. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Χρονέος, Ιωάννου, Κόντος. Κάνει το σούτ άστοχο, θα κερδίσει ο Φιλίππου, Γκάλης. Πολύ ωραία προσπάθεια που δεν έχει όμως εύστοχο αποτέλεσμα και ο Γκάλης χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ του Γκάλης στο παιχνίδι. Κορονέος τώρα. Έδωσε στον Παπαντονίου. Αυτός πέτυχε το καλάθι, 67-49. 18 πόντι για τον Παναθηναϊκό, 13 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γκάλης. Ανανιάδης. Κάνει το σουτ άστοχο, κέρδισε από Παντονίου. Κορονέος. Στεργάκος. Κόβεται, κερδίζει ο Φιλίππου. Γιαννουζάκος. Κάνει το σουτ με ταμπλό, αστοχή, με φόλου όμως ο Μιχάλης Γιαννουζάκος. Πετυχαίνει τελικά το καλάθι, 67-51. Τώρα πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη. Μάλλον ο Ανανιάδης πρεσάρει πάνω στον Κορονέο.
Κορονέος με αλλιπάλλες δρίμπλες, προσπαθεί να ξεφύγει. Στεργάκος κάνει το σούτ, εύστοχο, 69-51. Ανανιάδης τώρα. Γιαννουζάκος. Ανανιάδης. Ανταποδίδει το καλάθι, 69-53. 16 πάλι η πόντη της διαφοράς. 12 λεπτά πριν τη λήξη. Κορονέος. Κάνει το σούτ. Ευστοχή. 71-53. Ο Ανανιάδης τώρα για τον Άρη, δίνει στο Φιλίππου, αυτός κάνει τον πάσιμο, προσφύγει στο Στεργάκο και θα χάσει το καλάθι, κερδίζει ο Ιωάννου. Κορονέος, ο Παντωνίου το σούτ, αστοχή, κερδίζει ο Ιωάννου και τελικά στην προσπάθειά του να συγκρατήσει την μπάλα υποπίπτει και σε φάουλο παίκτης Παναθηναϊκού πάνω στο Γιαννουζάκο. Το πρώτο φάουλ του Ιωάννου. Ανανιάδης τώρα. Γκάλης. Το σούτ απ' έξω, άστοχο. Έτσι ο Γκάλης συνεχίζει το σερί των αστόχων προσπαθειών του. Θα έλεγε κανείς κάτι πρωτοφανές, κάτι απροσδόκητο για ένα παίκτη με τη δική του κλάση, που μέχρι τώρα ήταν συνηθισμένος να σηκώνει όλο τον Άρη σχεδόν στην πλάτη του. Σήμερα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι δεν είναι σε θέση να προσφέρει σχεδόν τίποτα. Ο Ανανιάδης εντωμεταξύ ευστόχησε σε ένα σούτ απ' έξω. 71-55 είναι το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 11 λεπτά πριν από τη λήξη. Κορονέα στο σούτ, αστοχή. Θα κερδίσει όμως ο Παναθηναϊκός πάλι και ο Κόντος από πολύ μακριά θα πετύχει το καλάθι. 73-55. Γκάλης. Παραμανίδης. Γκάλης. Ανανιάδης. Δίνει στο Γιαννουζάκο. Αποσκόβεται το Στεργάκο. Κερδίζει ο Ιωάννου την μπάλα. Πάντα Ιωάννου. Και φάουλ του Μιχάλη Γιαννουζάκου πάνω στον Ιωάννου. Είναι το τέταρτο φάουλ του Γιαννουζάκου. Θα γίνουν τρεις αλλαγές. Μπαίνουν από πλευράς Άρη, Ιδοξάκης, Αχτσάνης. Ασφαλώς θα πρέπει να φύγει από το παιχνίδι πια ο Γκάλης. Ναι, φεύγει ο Γκάλης που βρέθηκε σε μια πολύ άσχημη μέρα. Παίρνει τη θέση του Ταχτσάνη, ο Ιδοξάκης και ο Ταχτσάνης πήρε τη θέση του Γιάννου Ζάκου, ενώ ο Βίδας μπήκε για τον Παναθηναϊκό στη θέση του Απόστολου Κόντου. Να ο Γκάλης στον πάγκο. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο πρωτάθλημα, ούτε φέτος ούτε πέρυσι δηλαδή, ο Νίκος Γκάλης να κάθεται στον πάγκο του Άρη γιατί αντικαταστάθηκε λόγω κακής αποδόσεως. Εν τω μεταξύ το σκορ είναι 74-55. Το παιχνίδι έχει διακοπεί για να σκουπιστεί το τερέν. Εν τω μεταξύ ο Κορονέος βρίσκει την ευκαιρία να κουβεντιάσει κάτι με τον προπονητή τον Κώστα Πολίτη. Ο Ιωάννου έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή από τη θέση του φάουλ, ενώ το σκορ είναι 74-55 υπέρ του Παναθηναϊκού και απομένουν 10 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. 75-55 τώρα και ο Δοξάκης σε θέση playmaker για τον Άρη. Πάντα Δοξάκης. Ανανιάδης στο Δοξάκη, Ανανιάδης, Φιλίππου. Δοξάκης, Παραμανίδης, Ανανιάδης.
Δοξάκης θα κάνει το σουτ, αστοχή, κερδίζει ο Παπαντονίου, αλλά η μπάλα φεύγει έξω από το γήπεδο και έτσι είναι πάλι για τον Άρη που θα την επαναφέρει σε, από πλάγια θέση. Δοξάκης, Ανανιάδης, Φιλίππου, αστοχή από καλή θέση και η μπάλα είναι out. Ο Κώστας Ρήγας λέει για τον Άρη. Προσωπικά είδαμε το χέρι του Φιλίππου που την πέταγε έξω. Μπας περιπτώσει δεν έχει σημασία. Αρανιάδης. Καχτσάνης, Φιλίππου. Ωραία προσπάθεια και το καλάθι. 75-57. 9 δευτερόλεπτα, 9 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Κορονέος. Πάντα Κορονέος. Ιωάννου τώρα. Κορονέος. Κορονέος στο σουτ. Ευστοχή από πολύ μακριά ο Τάκης Κορονέος. 77-57. Να ο Κορονέος εδώ. Τώρα ο Δοξάκης για τον Άρη. Ανανιάδης, Δοξάκης. Ανανιάδης. Παραμανίδης. Ο Ανανιάδης κόβεται από τον Ιωάννου. Κερδίζει ο Βίδας την μπάλα, δίνει στον Κορονέο. Ο Κορονέος στο σουτ αστοχή, θα κερδίσει ο Φιλίππου, δίνει στον Ανανιάδη. Και downgrade από τον Ανανιάδη. Και έτσι ο Άρης χάνει την μπάλα. Ενώ ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης, ο Γιουγκοσλάβος Ιβκοβιτς, έχει ζητήσει ένα time out. Εν τω μεταξύ βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Πολίτη. Επαναλαμβάνω, σκορ 77-57. Εδώ ο Άρης. Και ακούτε τα συνθήματα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Πάω, πάω. Ξαναδούμε τώρα την προσπάθεια του Τάκη Κορονέου. Το τελευταίο του καλάθι από μακριά. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με πλάγιο από πλευράς Παναθηναϊκού. Ιωάννου σαν playmaker έχει βγει από το παιχνίδι τώρα ο Κορονέος. Το σούτ από το Στεργάκο που είναι άστοχο. Ο Ανανιάδης κερδίζει ένα φάουλ από τον Ιωάννου. Ο Κορονέος βγήκε από το παιχνίδι και πήρε τη θέση του Κόντος. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Ιωάννου αυτό. Δοξάκης τώρα για τον Άρη. Ανανιάδης. Δοξάκης. Ταχτσάνης. Γιαννουζάκος κάνει το pivot και το shoot με ταμπλό που αστοχεί. Στεργάκος πήρε το rebound, έδωσε στον Ιωάννου. Βίδας. Λάθος πάσα, θα κερδίσουν οι παίκτες του Άρη. Θα ξανακερδίσει όμως ο Ιωάννου που δίνει στον Παπαντονίου. Βίδας. Κόντος. Στεργάκος, Κόντος. Ιωάννου, το σούτ από πλάγια. Άστοχο, θα κερδίσει ο Δοξάκης. Φιλίππου, που χάνει ένα σίγουρο καλάθι. Και η μπάλα είναι out. Για τον Άρη, όπως λέει ο Λόρτος, ο Θεσσαλονικός διαιτητής. Δοξάκης τώρα. Ανανιάδης, αστοχή, κερδίζει ο Στεργάκος. Χρεώνεται όμως με φάουλ ο Μιχάλης Γιαννουζάκος που θα φύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Βλέπετε εδώ το... Η γραμματεία αποδείχνει ότι ο Γιαννουζάκος έχει 5 φάουλ και πρέπει να φύγει από το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ ξαναμπαίνει στον αγώνα για τον Άρη ο Γκάλης και ο Ρωμανίδης παίρνει τη θέση του Γιαννουζάκου.
Ο Γκάλης μπήκε στη θέση του Δοξάκη. Να ο Νίκος Γκάλης. Η μεγάλη ελπίδα του Άρη που διαψεύστηκε στο σημερινό παιχνίδι. Κόντος. Χάνει την μπάλα. Γκάλης τώρα. Προσπάθεια για πάσα στο Ρωμανίδη που κόβουν οι Παναθηναϊκοί. Ο Φιλίππου στο πλάγιο, δίνει στο Δοξάκη, Γκάλης, Ταχτσάνης. Γκάλης, κάνει το σούτ, αστοχή και πάλι. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Βίδας, Παπαντονίου, δίνει στον Ιωάννου. Πάλι Βίδας, Ιωάννου, κάνει τον πάσιμο και υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ, το τρίτο φάουλ του Ιωάννου. Να η γραμματεία που δείχνει το φάουλ του Ιωάννου, αλλά τα φάουλ του Ιωάννου. Γκάλης, Δοξάκης, Ταχτσάνης, Φιλίππου, προσποιήσεις και το καλάθι, 77-59. 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βίδας τώρα δίνει στον Ιωάννου. Κόντος, Βίδας, Στεργάκος, με ταμπλό, 79-59. Ο Στεργάκος που πρέπει να ήταν σήμερα ο πιο σωστός, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ρωμανίδης αποτυγχάνει την προσπάθειά του, κερδίζει ο Βίδας. Θα κάνει το σούτ υπό την πίεση του Γκάλη, θα στοχίσει, κερδίζει ο Κόντος το rebound, χάνει όμως το καλάθι. Μονομαχίες, κάτω το καλάθι κερδίζουν οι Αριανοί. Δοξάκης, Γκάλης, κάνει τον πάσιμο και το σούτ που είναι άστοχο. Δεν έχει ευστοχίσει ούτε σε μία προσπάθειά του σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Βίδας, Κόντος, Παπαντονίου. Κερδίζει ο Φιλίππου, δίνει στον Γκάλη. Αυτός πιέζεται από το Βίδα, θα πετύχει τώρα το καλάθι. Πρώτο καλάθι του Γκάλη στο δεύτερο ημίχρονο. Σκορ 79-61 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στεργάκος. Παπαντονίου χάνει την μπάλα. Ο Γκάλης δίνει στο Ρωμανίδη, αυτός θα κάνει το σούτ απ' έξω, είναι εύστοχο, 79-63, 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα από το τέλος. Κόντος, Στεργάκος, πρεσάρουν οι Αριανοί, Ιωάννου και είναι μπρος πίσω, γιατί την ώρα που έγινε κάτοχος της μπάλας ο Δοξάκης πάταγε με το ένα πόδι στη μία πλευρά του γηπέδου και με το άλλο στην άλλη. Τώρα έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει ο Κογκολάκης στη θέση του Παπαντονίου. Μπήκε και ο Κορονέος στη θέση του Βίδα. Κορονέος τώρα σε θέση playmaker. 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Assist πάσα του Κορονέου στον Κογκολάκη, που στην προσπάθειά του να πετύχει το καλάθι κερδίζει φάουλ από το Ρωμανίδη. Έτσι ο πανύψηλος παίκτης του πρωταθλητή έχει δικαίωμα για 3 βολές από τη θέση του φάουλ, ενώ το σκορ είναι 79-63 υπέρ του Παναθηναϊκού. 80-63 τώρα. Ακόμα μία βολή για τον Δημήτρη Κογκολάκη. Άστοχο και αυτό το σουτ και η μπάλα είναι για τον Άρη. Δοξάκης, Ρωμανίδης, προσποίηση, Γκάλης, Δοξάκης, πάλι Γκάλης,
Ρωμανίδης θα κάνει το σούτ απ' έξω, είναι εύστοχο. 80-65 το σκορ, 15 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Πρεσάρουν οι Αριανοί, φάουλ το Δοξάκη πάνω στον Κοροναίο. Είναι το ένα το φάουλ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι ο Τάκης Κοροναίος αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές από τη θέση του φάουλ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Δοξάκη. Αστοχή ο Κοροναίος στην πρώτη βολή. 80-65 πάντα το σκορ. 4 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αστοχή και στη δεύτερη βολή. Ταχτσάνης έδωσε στο Δοξάκη. Αυτός προσπαθεί να περάσει γρήγορα μπροστά. Κάνει το σούτ με τα μπλο. Κερδίζει φάουλ από τον Κόντο και έτσι έχει δικαίωμα για 3 βολές. 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Κόντου. Ογδόντα-εξήντα-έξι, 14 πόντι διαφορά. Και 80-67. Πρεσάρουν οι Αριανοί, πέρασε μπάλα στον Κοροναίο. Πάντα Κοροναίος, ξεφέρει από το Δοξάκη, Ιωάννου. Κόβει ο Φιλίππου πολύ ωραία μπροστά από το Στεργάκο. Ο Δοξάκης με την μπάλα τώρα. Πάσα στο Ρωμανίδη, κόβει όμως ο Στεργάκος. Ένα καταπληκτικό κόψιμο. Ο Ιωάννου ξεφεύγει, δίνει στον Κόντο, αυτός κάνει τον πάσιμο και το γαλάφι, 82-67, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Κοροναίος τώρα για τον Παναθηναϊκό, για τον Στεργάκο προλαβαίνει, γυρίζει τον Κόντο. Ιωάννου, Κοροναίος, Στεργάκος, τον πάσιμο και καρφώνει την μπάλα. Καρφώνει την μπάλα με το καλάθι του Άρη κάνοντας το σκορ 86-69. Και 87-71 τώρα. Στο πλάγιο ο Στεργάκος έδωσε τον Ιωάννου, αυτός τον Κοροναίο. Κοροναίος που δίνει στο Κοκολάκη. Και φάουλ του Ταχτσάνη πάνω στο Δημήτρη Κοκολάκη, που έτσι αποκτά το δικαίωμα για 3 βολές από τη θέση του φάουλ. Θα φύγει ο Ταχτσάνης με 5 φάουλ από τον αγώνα για να μπει στη θέση του ο Βαμβακούδης. Να ο Βαμβακούδης με την... και ο Παναθηναϊκός έκανε μια αλλαγή, έφυγε ο Κοροναίος και μπαίνει στη θέση του ο Γιωργανάς. Βλέπουμε εδώ τον Γιωργανά με το νούμερο 13. Ευστοχή ο Κοκολάκης, 88-71. Ογδόντα-εννιά-εβδομήντα-ένα. Δοξάκης τώρα. Γεωργιάδης, Δοξάκης, προσποίηση και κάνει βήματα. Γιωργανάς για τον Παναθηναϊκό. Κοκολάκης, φάουλ του Ρωμανίδη πάνω στο Κοκολάκη. Του καρφώνει βέβαια την μπάλα στο καλάθι, αλλά αφού έχει προηγηθεί το σφύριγμα. Έχει δικαίωμα για δύο σουτ ο Δημήτρης Κοκολάκης. Ενενήντα-εβδομήντα-ένα το σκορ, 52 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς. Ο Ρωμανίδης κέρδισε το rebound. Δοξάκης για τον Παραμανίδη. Αυτός θα κάνει το σουτ με ταμπλό. 90-73. Γιωργανάς. Πάντα Γιωργανάς. Δίνει στον Κόντο. Το σουτ από τον Απόστολο Κόντο που είναι άστοχο. Follow όμως του Ιωάννου κάνει το σκορ. 92-73. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κόντος κέρδισε την μπάλα. Πέτυχε ένα νέο καλάθι. 94-73. Βαμβακούδης.
Το σούτ απ' έξω με ταμπλό 94-75. Λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα, 11 δευτερόλεπτα, 10 τώρα για να λήξει το παιχνίδι. Γιοργανάς κάτω από τις μπάλες. Μπαίνει από δεξιά και φτάνει στο καλάθι, πετυχαίνει και αυτός ένα καλάθι. 96-75. Και το παιχνίδι τελείωσε με θριαμβευτή το Παναθηναϊκό 96-75. Μία νίκη επί του Άρη.